δυνατόν αυτά τα ειρηνόπλα να μπορέσει να καταπατήσει κάποιος. Επτάνησα. Τώρα θα έρθει το επόμενο τμήμα των παιδιών μας. Ο επτανησιακός πολιτισμός κάτω την επίδραση κατακτητών με πολιτιστικό επίπεδο ανώτερο από των Τούρκων κατακτητών της υπόλοιπης Ελλάδας. Δεν ανακόπηκε ούτε στιγμή. Αντίθετα, γνώρισε ακμή την ώρα που το τουρκοκρατούμενο έθνος βρισκόταν κάτω από πυκνό σκότωση αμάρτιας. Αν μπορείτε, κάνετε λίγο ησυχία. Ο πολιτισμός αυτός αποτυπώθηκε κυρίως στην επτανησιακή λογοτεχνία, ζωγραφική και μουσική. Η δυτική και κυρίως η ιταλική επίδραση επηρέασε τη μουσική ανάπτυξη των Επτανήσων. Η Κέρκυρα και η Ζάκυνθος είναι τα νησιά που δέχτηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό τη δυτική επίδραση. Οι χοροί της Κέρκυρας, ως επιτοπλίστων, είναι γυναικοί, σιρτοί και κυκλικοί. Τα τραγούδια της Ζακύνθου ονομάζονται αρέκειες και έχουν τις ρίζες τους στην αρχαία και βυζαντινή Ελλάδα. Οι νέες μας θα μας ταξιδέψουν στην Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο, τα Κύθυρα και χορεύουν τους χορούς Ρούγα, Άι Γιώργης, Φουρλάνα, Συρτός Ζακυνθινός, Μεγάλος Ζακυνθινός, Μεσαρίτικος και Τσιριγιώργησια. Συγγνώμη. Τα παιδιά μας σας περάσουν.
νύχτη και για φύσηξε λιγάκι. Ας τραγουδήσω κι ας χαρώ του χρόνου ποιος το ξέρει. Έρικια μάνα μάνια θα πεθάνω ή θα ζω. Ισομανή. Τα κύματα της θέλουν να βάλουν στα βάθη της το πλοίο που βρίσκεται επάνω σε αυτή. Έτσι μπορούμε να παρομοιάσουμε, νομίζω, την σημερινή μας εποχή.
Μια εποχή φορτουνιασμένη, αγριεμένη, η οποία προσπαθεί να εξαφανίσει το πλοίο που λέγεται Ελλάδα. Αυτός είναι ο στόχος. Τι πολεμείται σήμερα? Πολεμείται η πίστη, πολεμείται η ιστορία, ψεύτικη είναι κατά μεγάλο ποσοστό, έτσι μας λένε κάποιοι σύγχρονοι. Πολεμείται η οικογένεια και η παράδοση αυτού του τόπου. Ένα έθνος, αν χάσει αυτά τα στοιχεία, χάθηκε σαν έθνος. Δεν υφίσταται πλέον. Και νομίζω ότι αν αγαπούμε τη ρίζα μας, αν αγαπούμε αυτόν τον τόπο, αν θέλουμε να ζήσουμε, τότε πρέπει να αντισταθούμε. Και η αντίσταση είναι επιστροφή κατά πρώτο λόγο στον Θεό, που μας δίνει ζωή, που μας δίνει νόημα να ζούμε. Και επιστροφή στην παράδοσή μας. Δεν είναι δυνατόν να υποκύπτουμε σε αυτές τις πιέσεις που δεχόμαστε, να αρνηθούμε κάθε τι που έχει σχέση με την παράδοση και να αφομοιωθούμε σε μία παγκοσμιοποίηση που καλούμεθα να θυσιάσουμε όλα μας τα στοιχεία σαν έθνος. Γι' αυτό μια προτροπή κάνω. Να πλαισιώσετε όλα τα τμήματα τα οποία είναι χορευτικά ή χοροδίες που αναβιώνουν αυτή την παράδοση. Είναι ανάγκη αυτό να το κάνουμε. Θέλω να δώσω ιδιαίτερα συγχαρητήρια και τις ευχές στους γονείς που οθούν τα παιδιά τους προς αυτή την κατεύθυνση. Τα παιδιά δεν πρέπει να χάσουν τη ρίζα τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, από μικρή ηλικία, να γνωρίσουν τους παραδοσιακούς χορούς, να γνωρίσουν την παραδοσιακή μουσική. Δεν έπεται ότι πρέπει να βρεθούν οπωσδήποτε έξω από τον εξυγχρονισμό και τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Γιατί όχι, και αυτό μπορεί να το κάνουν. Αλλά όμως, όχι μακριά από την παράδοση. Τότε πραγματικά αυτοί οι νέοι μπορούν να ζήσουν. Τότε πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μέλλον. Γιατί θα στηριχτούμε αυτούς τους νέους ανθρώπους που θα αγαπήσουν πραγματικά την πατρίδα και τον Χριστό. Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου όλους όσους συνετέλεσαν σε αυτή την απόψινή βραδιά. Και βασικά, κατά πρώτο λόγο, συνετέλεσαν οι χωράρχες που δίδαξαν τα παραδοσιακά τραγούδια και η δασκάλα και ο δάσκαλος που δίδαξαν τους παραδοσιακούς χορούς, αλλά και όλους αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτά τα προγράμματα, καθώς και όλους εσάς που βρεθήκατε με τόσο αγάπη σε αυτόν τον χώρο για να τιμήσετε αυτή την προσπάθεια και των μεγάλων και των νέων ανθρώπων. Εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου ο Άγιος Νικόλαος, ο προστάτης της ενορίας μας, ο οποίος εορτάζει, τον οποίον τιμούμε ιδιαιτέρως, να πρεσβεύει για σας το Θεό. Έχουμε ανάγκη τις πρεσβείες των Αγίων. Εκεί στηριζόμαστε. Εκεί αν δούμε δύναμη, όλα τα άλλα είναι ψεύτικα. Άρα, είναι αναγκαία η παρουσία σας και αύριο το απόγευμα στον Εσπερινό για την εορτή του Αγίου Νικολάου και την Κυριακή το πρωί στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία που θα γίνει στην ενορία μας και στο κλείσιμο αυτού του τετραημέρου
την Κυριακή το απόγευμα στις 6 ώρα με τους χαιρετισμούς που θα ψάλουμε στον Άγιο Νικόλαο. Ο Θεός να σας ευλογεί, ο Άγιος Νικόλαος να πρεσβεύει για σας. Καλό βράδυ.